Με παίρνει η μάνα μου τηλέφωνο και μου λέει: το παιδί μου είναι κομμάτια. Ο Μανώλης Αφράτης από το Ρέθυμνο ήταν 38 ετών και ήταν ένας από τους πολλούς εργαζόμενους που το πρωί πήγε για το μεροκάματο. Όμως δυστυχώς ο ίδιος, όπως και κάποιοι άλλοι, δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του. Ένα τροχαίο ατύχημα εν ώρα εργασίας του έκοψε το νήμα της ζωής, ενώ 2 χρόνια μετά το θάνατό του η υπόθεση εξακολουθεί να διερευνάται από τη δικαιοσύνη. Επειδή ο νεκρός φωνή δεν έχει, εμείς είμαστε η φωνή του. Πράγματι έχασε τη ζωή του κατά την εκτέλεση των εργασιακών του καθηκόντων. Τα εργατικά ατυχήματα όμως, ανεξάρτητα με το εάν σημειώνονται σε δρόμους, σε εργοτάξια, σε χωράφια ή σε άλλους χώρους εργασίας και που αρκετές φορές καταλήγουν σε τραγωδίες, τείνουν να μετατραπούν τελευταία σε νέα μάστιγα και στην Κρήτη. Με αφορμή την 21η Μαΐου, που συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από το θάνατο του Μανώλη Αφράτη, οι εργαζόμενοι στον τομέα της διανομής φαγητού στο Ρέθυμνο δημιούργησαν ένα πρωτοβάθμιο σωματείο, μέλη του οποίου πραγματοποίησαν ανοιχτή εκδήλωση με τη στήριξη του Εργατικού Κέντρου Ρεθύμνου. Και να ανακόψουμε και να δώσουμε το μήνυμα σε άλλους εργοδότες να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, ώστε οι εργαζόμενοι να γυρίζουν ασφαλείς στα σπίτια τους. Το τελευταίο διάστημα ήδη έχουν παρατηρηθεί και αρκετά εργατικά ατυχήματα, τροχαία ατυχήματα εντός του χώρου εργασίας και εντός του ωραρίου. Το Εργατικό Κέντρο ψηφιστά την προσοχή να παίρνουν αυτόβουλα θέση και μέρος, ώστε να βγαίνει και προς τα έξω από τη δουλειά τους αυτό που τους συμβαίνει, αυτό που τους τυχαίνει. Όπως τονίζει στην Κρήτη TV ο Γιάννης Κοκκόνης, το Εργατικό Κέντρο έχει πάντα ανοιχτές τις πόρτες του για να στηρίξει το όποιο περιστατικό συμβαίνει την ώρα του μεροκάματου, χωρίς όμως, όπως λέει, αυτό να είναι αρκετό. Πρέπει οι εργαζόμενοι να συσπηρωθούν στα σωματεία τους, να έχουν αλληλεγγύη, να συνεργάζονται και να συζητούν, ώστε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν να βρίσκουν λύσεις. Στηρίζουμε τους εργαζόμενους, στηρίζουμε την εργασία, στηρίζουμε όποιον εργαζόμενο παρουσιάζεται οτιδήποτε. Είτε από θέμα bullying, είτε από θέμα πίεσης, είτε από θέμα, ας πούμε, αντίδραση στο θέμα ότι ο εργοδότης την πιέζει ή ο εργοδότης τον πιέζει για να κάνει κάτι άλλο, με τον εξαναγκασμό να φύγει. Την ίδια ώρα, ο ελεγκτικός μηχανισμός, που είναι ο μόνος που μπορεί να φρενάρει τυχόν λάθη και παραλήψεις από πλευράς εργοδοσίας στους χώρους δουλειάς, δυστυχώς είναι ανύπαρκτος, όπως καταγγέλει το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου. Ο ελεγκτικός μηχανισμός Πολάκης είναι ανύπαρκτος. Δεν υπάρχει ούτε έλεγχος από την επιθεώρηση εργασίας, ούτε έλεγχος από οποιοδήποτε μηχανισμό που έχει αυτή την ιδιότητα και αυτή την αρμοδιότητα, ώστε να μπαίνει κάποιο φρένο, ας πούμε, για να μην διωγγώνονται τα προβλήματα.